οι οικολόγοι της πόλης, της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας είναι υποχρεωμένοι, αλλά ταυτόχρονα έχουν και την ευκαιρία να καταθέσουν την πρότασή τους στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσα από μια διαδικασία συζητήσεων που αφορούσε όλους τους Δήμους και τον Κεντρικό Δήμο της Θεσσαλονίκης, οι οικολόγοι κατέληξαν ότι στην περιφέρεια πρέπει να το κλείσουν ανεξάρτητα από την εξέλιξη για τους υπόλοιπους Δήμους. Και παρόλο που και εγώ είχα δηλώσει ότι χρειάζεται να μπουν νέα πρόσωπα στην υπόθεση της κατάθεσης των οικολογικών εναλλακτικών απόψεων, με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης μου πρότειναν και αποδέχτηκα να είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ένας τομέας που έχουμε αποδώσει έργο, παρόλο που δεν ασκήσαμε διοίκηση. Μπορεί κανείς να έχει αποτελέσματα ακόμη και αν είναι στην αντιπολίτευση. Εκλέγομαι από το 1998, όπως γνωρίζετε, με συνεργασία στην αρχή με τον συνασπισμό και στη συνέχεια από το 2006 οι οικολόγοι με δύο νομαρχιακούς συμβούλους, με τη Δήμητρα τη Γογάκου, με την Ελεονόρα τη Ζώτου, καταθέσαμε αυτόνομα, χωρίς διαμεσολαβήσεις, στο πολιτικό σύστημα, στο τοπικό κοινοβούλιο, στην αρχή στο νομαρχιακό συμβούλιο και μετά στο περιφερειακό συμβούλιο, τις εναλλακτικές προτάσεις, τις πράσινες προτάσεις, αυτές που μπορούν να δώσουν λύση στην κρίση.